Στόχος της κυβέρνησης με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ενιαίας διαχείρισης υδάτων είναι η κατανομή των ποσοστών νερού στα φράγματα και τις αφαλατώσεις να είναι δίκαια και ορθολογική σε όλες τις περιοχές. Την κατανομή των αποθεμάτων νερού κατά περιοχή και χρήση για το 2012 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Με το φετινό σχεδιασμό θα υπάρξουν σημαντικές εξοικονομήσεις λόγω της διαφοράς του κόστους του νερού που προέρχεται από αφαλατώσεις και από διήλυση, για τον λόγο ότι υπάρχει αρκετό νερό και μπορεί να γίνει μια ορθολογική κατανομή νερού μεταξύ των νερών που βρίσκονται στα φράγματα, των αφαλατώσεων και από άλλες πηγές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα αποθέματα νερού στα φράγματα φέτος ανέρχονται σε 264 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και το ποσοστό πληρότητας ανέρχεται στο 91%. Κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα συνολικά αποθέματα ανέρχονται στα 173 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Ταυτόχρονα, λόγω της μείωσης της ζήτησης από τις αφαλατώσεις, το κόστος για το κράτος θα μειωθεί κατά 50 εκατομμύρια ευρώ.